Μη φοβηθείς, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, ότι λαός μη εστί πολλής εν τη πόλη ταύτη. Αδερφοί μου, ο Απόστολος Παύλος γράφει προς τους Κορινθίους. Η δε Κόρινθος, η τομία των μεγάλων πόλεων της Αχαΐας, και εκεί συνέρεε πλούτος πολλής, ή το μία πόλη η οποία είχε εμπορεύματα και πολλοί κατόκουν την πόλη αυτήν, φιλόσοφοι, σοφοί ως ο περίαντρος εις εκ των 7 σοφών της αρχαιότητος. Εις αυτήν την πόλη ήρθε ο Απόστολος Παύλος δια να κηρύξει και έμεινε εις αυτήν 1 έτος και 6 μήνες. Ήρθε δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ομίλησε εις τον Παύλον και του είπε: «Μη φοβηθείς, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, ότι λαός μη πολλής εστί εν την πόλη ταύτη». Μη σε καταλάβει ο φόβος και μη σιωπήσεις, αλλά να κηρύξεις το Ευαγγέλιο μου εις αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι έτοιμος να ακολουθήσει την οδόν μου, των δρόμων μου. Αδερφοί μου, όταν απευθύνθη ο Χριστός εις τον Παύλον και του είπε να μη σιωπήσει, τούτο σημαίνει ότι το είπε εις όλους τους οποίους ηξίωσεν ο Θεός να ομιλούν τα λόγια του. Ο Απόστολος Παύλος ευγγελίζεται τον Χριστόν, εκήρυτε τον Χριστόν και δεν σταματούσε, αλλά εταλπορείτο εις την θάλασσα, εις τους ληστάς, συνελαμβάνετο, εμαστιγώνετο. Ο Απόστολος Παύλος υπέφερε δια να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Δι' αυτό, δια να μην καμφθεί, δια να μην λυγίσει, του είπε ο Χριστός ότι εγώ θα είμαι κοντά σου και εσύ πρόσεχε, του λέγει, μη φοβηθείς. Εάν ο Απόστολος Παύλος έπρατε άλλο τι εκτός από το Ευαγγέλιο του Θεού, θα ήταν ευκολότερο. Δι' αυτό λέγει ότι εμέ ο Θεός δεν με έστειλε δια να βαπτίζω. Με έστειλε, λέγει, δια να κηρύττω το Ευαγγέλιο του και δεν εβάπτισα, λέγει, πολλούς, ή μη μόνον 3 άτομα. Εβάπτισε τον Στεφανάν. Ποιος ήταν αυτός ο Στεφανάς? Ήταν ο δεσμοφύλαξ των Φιλίππων, εκείνος ο οποίος τον εκράτησε στην φυλακή και έγινε το σεισμός και έπεσε εις τους πόδας του Παύλου και του Σίλα και τους έλεγε: «Τι ποιήσω είναι σωθώ?» Και είπε ο Απόστολος Παύλος: «Να βαπτιστείς και να πιστεύσεις εις τον Χριστό και θα σωθείς και εσύ και ο οίκος σου». Και βάπτισε τον Γάγιον, λέγει, και τον Κρίσπον. Δεν βάπτισε άλλον κανέναν, λέγει. Δεν με έστειλε ο Θεός εμένα να βαπτίζω, λέγει. Είχε δηλαδή την δυνατότητα ο Παύλος να βαπτίζει, αλλά τον έταξε να κηρύξει το Ευαγγέλιο του. Όταν λέγουμε να κηρύξει το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος, σημαίνει ότι θα εταλαιπωρείται.
δεν του είπε να ανέβει επάνω σε ένα βουνό, να χτίσει ένα μοναστήρι και από εκεί να προσεύχεται εις τον Θεό. Του είπε να τρέχει και να μην σταματά από τόπου εις τόπον και από πόλην εις πόλην και από χώραν εις χώραν και να μην έχει ποτέ ησυχία, αλλά να διατρέχει συνεχώς κινδύνους. Ήτο η αποστολή του μεγάλη, δι' αυτό και έκανε ό,τι έκανε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός μας έδωκε βαρύτητα εις των λόγων και επί τριετίαν ολόκληρων ούκε πάυσα το λέγει να ομιλεί και να θεραπεύει και να δίνει το φως εις τους τυφλούς, να ανορθώνει τους παραλύτους, να δίνει χαράν εις τον κόσμο. Άλλος είναι ο κόπος του κηρύγματος και άλλος είναι ο κόπος άλλης διακονίας. Δι' αυτό και εναποθέτει ο Θεός εις τον Παύλο το βαρύτερο φορτίο, το μεγάλο φορτίο. Και εις την Κόρινθον πιστεύει κόσμος πολλής. Πλην όμως, ο διάβολος όπου υπάρχει χάρις Θεού, εκεί επιτίθεται. Και επετέθη ο διάβολος εις τους Κορινθίους και τους διεχώρησε. Τους έκανε να έχουν χωριστές σκέψεις και χωριστάς προτιμήσεις. Και το έμαθε ο Απόστολος Παύλος και έστειλε την επιστολή του εις τους Κορινθίους χωρίς να κατονομάζει ποιος του το είπε, για να μην φέρει σύγχυση και να μην φέρει έχθραν. Με ειδοποίησα, λέγει, από τον Χλώης. Στην Κόρινθον υπήρχε μία ευσεβεστάτη γυναίκα η οποία είχε το σπίτι της ως εκκλησία και ονομάζεται Χλώη. Πολλοίς κόσμος επήγαιναν στο σπίτι της και ομιλούσαν περί του Ευαγγελίου και του Λόγου του Θεού. Και από το σπίτι εκείνο κάποιος ειδοποίησαν τον Παύλο ότι υπάρχουν τσακωμοί εις την Κόρινθο. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα εις εμάς. Και οι έρηδες που υπήρχαν τι ήσαν, έλεγε ένας εγώ είμαι του Παύλου. Άλλος έλεγε εγώ είμαι του Απολλώ. Άλλος έλεγε εγώ είμαι του Κυφά. Άλλος έλεγε εγώ είμαι του Χριστού. Και υπήρχαν μεταξύ τους συζητήσεις, έρηδες και παρεξηγήσεις. Δι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος σήμερα ότι να έχετε, λέγει, πάντοτε το αυτό φρόνημα και να μην είστε διχασμένοι, αλλά να σκέπτεστε το αυτό, λέγει, όλοι σας. Είναι δυνατόν όλος ο κόσμος να σκέπτεται το ίδιο? Περί τίνος ομιλεί εδώ ο Απόστολος Παύλος? Ομιλεί περί της πίστεως, δεν ομιλεί περί των του κόσμου, όπου διάφορες εγνώσεις και εγνώμη και οι σκέψεις οι οποίες υπάρχουν. Έχουμε μπροστά μας παραδείγματα και πολιτικές συζητήσεις και πλιστάχεις αίματα και φόνους, διότι ο ένας πιστεύει στο ένα κόμμα και ο άλλος στο άλλο. Είναι ελεύθερος ο καθένας να σκέπτεται τούτο. Πλην όμως στο θέμα της πίστεως λέει το αυτό φρονείται, λέει. Όταν πρόκειται περί πίστεως πρέπει να είστε όλοι μονιασμένοι εις το αυτό φρόνημα, λέει. Να έχετε την αυτήν σκέψη. Όχι άλλοι να πιστεύουν άλλα και άλλοι άλλα. Διότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός.
Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται και τους ομιλεί και τους λέγει ότι εγώ τι έκανα. Εγώ είμαι, λέγει, εκείνος ο οποίος έσπηρε, ο Απολλός, λέγει, επότισεν και ο Θεός ύψανεν. Εγώ δεν έκανα τίποτε, λέγει, μόνον διέδωσα το Ευαγγέλιο του Θεού μου, λέγει, και εκείνος ο οποίος συνέχισε τον δρόμο τον ειδικό μου είναι ο Απολλός, και ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ύψισε το λόγο, δηλαδή εκαρποφόρησε το Ευαγγέλιο. Είναι η ζωή μας ακριβώς η ίδια, αδερφοί μου. Όταν ακούμε το λόγο του Θεού, νομίζουμε ότι αυτός που μας ομιλεί είναι λόγια δικά του. Δεν είναι δικά του, διότι όταν είναι δικά του τα λόγια, δεν υπάρχει ποτέ πνευματική πρόοδος. Όταν είναι όμως ο λόγος του Θεού, εκείνος από ψηλά, λέγει, αυξάνει και πολλαπλασιάζει το λόγο του και καρποφορεί. Δια τούτο δεν θα έχουμε προτιμήσεις ποτέ σε πρόσωπα. Δεν θα είμεθα με την προσωπολατρία ποτέ μας. Αλλά να έχουμε αγάπη στον Χριστό και σεβασμόν σε εκείνους τους οποίους ηξίωσε ο Θεός να ομιλούν τα λόγια Του. Δεν θα είμεθα πάντοτε με μία σκέψη κοσμική. Δεν θα δίδομε εις το απρόσωπα κοσμικών χαρακτήραν, αλλά την ώρα κατά την οποία ομιλεί τον Θείο Λόγον εκείνος τον οποίον ηξίωσε ο Θεός, πρέπει να ακούμε τον Θεό να ομιλεί. Εάν όμως δεν ομιλεί τα λόγια του Θεού, τότε δεν εισέρχεται μέσα στην καρδία των ακροατών. Δεν εισέρχεται μέσα στην ψυχή εκείνου ο οποίος ακούει, διότι βλέπει τα λόγια να είναι του ανθρώπου και όχι του Θεού. Εάν όμως διακρίνει εκείνος ο οποίος ακούει το λόγο του Θεού ότι αυτά είναι του Θεού τα λόγια, τότε καρποφορεί ο λόγος, πολλαπλασιάζεται, αυξάνει, διότι τον αυξάνει ο ίδιος ο Θεός. Δεν θέλω, λέγει, να ακούω εις την Κόρινθον αυτούς τους διχασμούς. Δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος να ακούει και εις όλη την Εκκλησία διχασμούς. Πριν όμως ήρθαν οι διχασμοί και διεχωρίστη η Εκκλησία και παρεξηγήθη η Εκκλησία και γένοντο άτοπα πολλά, και σήμερον κατηγορείται η Εκκλησία ότι εγκλημάτισεν. Εγκλημάτισεν ο Πάπας, δεν εγκλημάτισεν η Ορθοδοξία. Εκείνος κατέσφαξεν και άφηκεν στην ιστορία την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Δεν έκανε η Ορθοδοξία σφαγές και δεν έκανε κόμματα, αλλά έμεινε πιστή στο Λόγο του Θεού και συνεχίζει, όπως λέγει σήμερα ο Απόστολος Παύλος, να έχετε το αυτό φρόνημα, να είστε πάντοτε με την ιδία σκέψη, να είστε πάντοτε μονιασμένοι και αγαπημένοι. Αδερφοί μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο στον κόσμο από την αγάπη και την ομόνοια. Δι' αυτό μέσα στην οικογένεια, όταν υπάρχει διχασμός, υπάρχει καταστροφή. Μέσα στον κόσμο, όταν υπάρχει διχασμός, υπάρχει καταστροφή. Μέσα στα έθνη, όταν υπάρχει διχασμός, υπάρχουν αίματα και καταστροφές και θάνατοι. Πόσον ο Θεός μας διδάσκει να έχουμε αγάπη και εμείς αντί αυτής έχουμε την έχθρα και το μίσος και δεν θέλουμε να ακούσουμε εις τον Θεόν. Εάν ήκουεν οι ανθρωπότης το Ιερόν Ευαγγέλιον, δεν θα υπήρχαν πόλεμοι και μάχες, δεν θα υπήρχαν καταστροφές, αλλά θα ήταν ο κόσμος ένας παράδεισος επί της γης.
Πλην όμως όλα τα άλλα αγαπάει ο άνθρωπος μόνον τον Θεόν και το Ευαγγελιόν του μισή. Μόνον εκείνα τα οποία κήρυξε ο ίδιος ο Θεός, μόνον αυτά μισή και δεν θέλει ούτε να τα ακούσει ούτε να τα ασπαστεί. Και εμείς αδερφοί μου οι οποίοι αξιώθημε να ακούμε τον Λόγο του Θεού, έναν απομένει εις εμάς. Πώς να έχουμε το αυτό φρόνημα και την αυτήν πίστη και να έχουμε αφοσιωμένη την ψυχή μας εις τον ίδιον τον Θεόν, για να έχουμε την ευλογία του Θεού επί της γης και να μας αξιώσει και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.